Χριστουγέννων, ακτινοβολεί φως, γαλήνη, αγάπη και ελπίδα. Με τον τρόπο όμως που εορτάζεται στις έκοσμικευμένες κοινωνίες μας, συχνά αλλοιώνεται το βαθύτερο νόημά της. Η καταναλωτική ιστερία και η πνευματική αδιαφορία συρρυκνώνουν το θρησκευτικό ενδιαφέρον. Η Εκκλησία δεν πάβει να αποκαλύπτει το ουσιαστικό νόημα της εορτής. Ο Θεός αγάπη εστί. Έτσι φανερώθηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή στον κόσμο. Για να ζήσουμε δι' αυτού. Βιώνοντας τη δική του αλήθεια, δύναμη και χάρη. Στη γλώσσα του πρωτοτύπου της Καινής Διαθήκης, εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκε ο Θεός εις τον κόσμο ή να ζήσουμε δι' αυτού. Αυτό αποτελεί το ουσιαστικό μήνυμα της χριστιανικής πίστεως. Αυτό την κάνει να διαφέρει από οτιδήποτε άλλο ιδεολόγημα και θρησκευτικό σύστημα. Και παραμένει η ρίζα της χριστιανικής αποκαλύψεως, η οποία τροφοδοτεί κάθε άλλη χριστιανική πρόταση και αξία. Με τον τονισμό ότι ο Θεός είναι αγάπη, διακηρύσσεται ότι ο Δημιουργός και Κύριος του Σύμπαντος δεν είναι μια απρόσωπη, υπέρτατη ενέργεια, σοφία, δύναμη, κάτι που ο άνθρωπος θα μπορούσε να προσεγγίσει μόνο με τις διανοητικές του λειτουργίες. Είναι Θεός προσωπικός, και εκφράζει την αγάπη του. Με συγκεκριμένη σχέση με το ανθρώπινο γένος. Ο Υιός και Λόγος του Θεού προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Σαρκούται. Η γέννηση του Χριστού μοιάζει με εμβόλιο αγάπης που ενεργεί μυστικά και διαχέεται μακροπρόθεσμα στο σώμα της ανθρωπότητας. Η αγάπη όλο και περισσότερο προσελκύει τον γενικό σεβασμό και θαυμασμό και αναγνωρίζεται ως η κατεξοχήν πανανθρώπινη αξία. Υπάρχει όμως και μια ακόμη αλλίωση. Αυτή τραυματίζει επικίνδυνα την έννοια της αγάπης. Η υπέροχη αυτή λέξη χρησιμοποιείται πολύ συχνά με διάφορες σημασίες που μεταλλάσσουν το ουσιαστικό νόημά της, Ώστε να διερωτάται κανείς που είναι η αγάπη που χάθηκε στον ερωτισμό και που είναι ο αληθινός έρωτας που χάθηκε σε πάθη ακατονόμαστα. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού προβάλλει σταθερά το νόημα της αγάπης όπως το αποκάλυψε ο Χριστός με την γέννηση και με ολόκληρη την ζωή και τη διδασκαλία του. Στην επιδημία πλέον και αδικίες που μαστίζει τις εκοσμικευμένες καπιταλιστικές κοινωνίες. Όπως και σε αυτό το αμόκ της βίας και του μίσους που στον αιώνα μας εκρήγνεται με συνθήματα θρησκευτικά. Η αντίδραση των πιστών χριστιανών είναι η βίωση και προσφορά αγάπης. Με ειλικρίνεια, ταπεινοφροσύνη και θυσιαστική διάθεση. Κανείς κοινωνικός θεσμός δεν μπορεί να αντικαταστήσει σε αυτήν την προσφορά την Εκκλησία, η οποία είναι διαχρονικό εργαστήριο αγάπης. Αδελφοί μου, η γιορτή της γεννήσεως του Χριστού αποκαλύπτει ένα απροσμέτρητο μέγεθος αγάπης. Ας το προσεγγίσουμε με περισυλλογή, προσευχή, με ευνομοσύνη για το υπέροχο αυτό δώρο του Θεού. Ευλογημένα Χριστούγεννα με ανυπόκριτη αγάπη στην καρδιά μας, μια αγάπη που αγκαλιάζει τους πάντες χωρίς διάκριση όπως την αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Μια αγάπη γεμάτη ταπείνωση, ειρήνη και κοινωνική ευαισθησία.